Κύριε Τζίμη, να δούμε γιατί ο γραμματέας του κόμματός σας, ο κύριος Κουτσούμπας, χθες για μία ακόμη φορά ταύτισε το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά αυτό είναι το προεκλογικό διακύβευμα για το ΚΚΕ ή ΚΚΕ ή οτιδήποτε άλλο είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ακριβώς το ίδιο, σαν δύο σταγόνες νερό, όπως το τόνισε. Ναι, κοιτάξτε. Το διακύβευμα καταρχήν για τον ίδιο τον κόσμο που μας ακούει είναι στις εκλογές που έρχονται και τις ευρωεκλογές και φυσικά τις τοπικές περιφερειακές και τις βουλευτικές όποτε γίνουν να βρεθεί σε καλύτερες θέσεις, να μην βρεθεί στα ίδια, να είναι ένα βήμα μπροστά στην υπεράσπιση, στη διεκδίκηση των δικών του αναγκών και δικαιωμάτων και από αυτή τη σκοπιά, κρίνοντας τα βασικά ζητήματα που διαπερνούν τη ζωή του, να κρίνει κόμματα, πρόσωπα κτλ. Από αυτή τη σκοπιά, η σύγκληση των δύο κομμάτων στα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία, είναι δεδομένη. Μία απόδειξη αυτού είναι και η ίδια η προοδευτική συμμαχία, αυτό το νέο αφήγημα που εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, η οποία, αν θέλετε, στείνεται από τη μία με υλικά χιλιοδοκιμασμένα, με τμήματα των ΑΝΕΛ, με υλικά από την παλιά ξυνισμένη σούπα των κυβερνήσεων Σιμίτη Παπανδρέου κτλ. Και επί της ουσίας οι εξαγγελίες της δεν αλλάζουν τίποτα στα δεδομένα της καθημερινότητας του πολίτη. Και ξέρετε, αυτή η καθημερινότητα που πολλές φορές όλοι τη λέμε χωρίς να δίνουμε το περιεχόμενό της, τη βδομάδα που μας πέρασε, πώς να το πούμε, στο ίδιο το Eurogroup, το οποίο πραγματοποιήθηκε, δείχνει τα δόντια της. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για νέα μείωση του αφορολόγητου. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούν και συνταξιούχοι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στηριζόμενοι και από σοσιαλδημοκρατικά σχήματα και από Νέα Φιλελεύθερα, ανοίγει συζήτηση για το περιβόητο συνταξιοδοτικό προϊόν. Ξέρετε, αυτό που εσείς και εγώ θα παίρνουμε 300 και 400 ευρώ σύνταξη, και αν έχουμε, θα πηγαίνουμε στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης για να συμπληρώνουμε το κάτι της να μπορέσουμε να ζήσουμε. Ανοίγει συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στηριζόμενη και από τους μεν και από τους δε, για την παραπέρα στρατιωτικοποίηση και διασφάλιση των γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από τα σύνορά της. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, πού διαφοροποιούνται? Η πραγματικότητα είναι ότι διαφοροποιούνται πουθενά. Μάλιστα. Και να δούμε. Για να συμπληρώσω ένα σχόλιο ακόμα. Επιδιώκει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει μια συζήτηση περί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άλλαξε, που μπορεί να αλλάξει κτλ. Εμείς ρωτάμε και ας απαντήσει ο κάθε τηλεθεάτης μας μόνος σε αυτήν την ερώτηση. Τι διαφορετικό έχει δει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον τα τελευταία 20-30 χρόνια, για να μην πάμε πιο πίσω? Τη συνθήκη του Μάστριχτ, τις στρατηγικές της Λισαβόνας που εξ αρχής έθεταν ζήτημα διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, των μισθών ανταγωνιστικότητας, του περιορισμού των αυτοαπασχολούμενων που θεωρούνται διαρθρωτικό πρόβλημα, της αξιοποίησης των συνταξιούχων που έχει αυξηθεί το βιώσιμο επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο και το προσδόκιμο ζωής και πρέπει να ξαναγυρίσουν στη δουλειά, της νεολαίας των 10 εκατομμυρίων ανέργων. Τι ακριβώς αλλάζει λοιπόν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κυριολεκτικά μια ένωση διασφάλισης των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων? Το θέμα της ακροδεξίας όμως πώς θα αντιμετωπιστεί? Πάντως σίγουρα δεν είναι η πρόταση αυτή της Ένωσης. Ναι, πάντως σίγουρα δεν θα αντιμετωπιστεί. Δεν είναι μια πρόταση? Ναι, κοιτάξτε, πάντως σίγουρα δεν θα αντιμετωπιστεί με τον καμένο. Δεν θα αντιμετωπιστεί με τον Τραμπ που χτίζει τείχη στο Μεξικό και ετοιμάζεται μέχρι και να πυροβολεί τους μετανάστες που προσπαθούν να βρούνε, όπως νομίζουν, μια καλύτερη ζωή. Δεν θα αντιμετωπιστεί με συμφωνίες που διευρύνουν τα hot spots και τους πρόσφυγες στη χώρα μας, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες. Δεν θα αντιμετωπιστεί, να το πούμε έτσι εν ολίγης, με πολιτικές οι οποίες, πρημοδοτώντας το μεγάλο κεφάλαιο, έχουν φέρει όλο τον κοσμάκι, όλες τις λαϊκές οικογένειες
σε αυτές τις συνθήκες. Και σε αυτό ακριβώς το τοπίο ψαρεύουν στα φωλά. Να προλάβουμε νερά, όμως και το δεύτερο κύκλο. Πριν πάμε στο δεύτερο κύκλο, θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαστε υποψήφιος για τις ευρωεκλογές, θα ήθελα ένα προσωπικό στήμα να δώσετε, κύριε Τζίμα. Καλά, εμείς συμμετέχουμε στις εκλογές συλλογικά. Καλούμε τον κόσμο να υπερψηφίσει τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Είναι τα πρόσωπα τα οποία παίζουν ρόλο, βεβαίως. Τα πρόσωπα φυσικά έχουν την προσωπική τους δράση, την καθημερινή δράση τους και υπάγονται και αυτά σε σχεδιασμούς, σε πολιτικές, στηρίζουν πολιτικές και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν που στρατευόμαστε στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κομμάτους αλλά και της Λαϊκής Συσπήρωσης, πέραν από μέλη στελέχη του ΚΚΕ και άλλοι αγωνιστές, οι οποίοι μπορεί μάλιστα και το προηγούμενο διάστημα να μην ήταν καν ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κομμάτους, συμμετέχουμε σε αυτή τη μάχη, καλώντας τον ελληνικό λαό να υπερψηφίσει αυτά τα ψηφοδέλτια ακριβώς για να δώσει ένα στίγμα αντίστασης, καταδίκης και, ας το πούμε έτσι, αντεπίθεσης, θέτοντας το προσκήνιο τις δικές του ανάγκες. Όμως θα ήθελα να συμπληρώσω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που ακούσαμε. Κοιτάξτε, λέει ο κ. Κακλαμάνης για ορισμένες προεκλογικές εξαγγελίες. Φυσικά. Εμείς δεν αρνούμαστε τι υπάρχουν στα χαρτιά. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία, όταν χρειάστηκε, εκτόξευσε τους φορολογικές συντελεστές με την έναρξη των μνημόνιων. Και μάλιστα με νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, οι αυτοαπασχολούμενοι, ας το πούμε έτσι, καλούνται και πληρώνουν τον κούκο Άιδωνη. Και γι' αυτό και κατά χιλιάδες, κατά εκατοντάδες χιλιάδες είναι στριμωγμένοι στις λίστες ΣΑΔΕ. Είδαμε και το ρεπορτάζ πριν. Και συμπληρωματικά με τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ από 500 ευρώ είναι πρώτων πυλών κατασχέσεων, πληστηριασμών και ούτω καθεξής. Άρα εδώ υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια. Και αυτό στο οποίο κρίνονται τα κόμματα, παίρνουν από τις εξαγγελίες πολλές φορές πίσω από τα χοντρά γράμματα, κρύβονται και τα ψηλά, είναι και οι καθημερινές πρακτικές τους δράσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο κόμματα, τα οποία είναι δεσμευμένα ψυχήτε και σωμάτι στην υλοποίηση συμφερόντων, αναγκών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι η περιβόητη ανταγωνιστικότητα και από αυτή τη σκοπιά, και ολοκληρώνω σε 30 δευτερόλεπτα, καλούμε τη νέα γενιά να μην αποδεχτεί αυτό το στενό κορσέ, αυτή τη φυλακή των ονείρων και των αναγκών της, που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, που ονομάζεται πολιτική, που εφαρμόζουν αυτά τα κόμματα, και να κατέβει μαζικά στις εκλογές και να υπερψηφίσει τα ψηφοδέλτα του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί αυτά ανοίγουν τον δρόμο και την προοπτική για να γίνουν πράξη ειδικές τις ανάγκες. Ξεκινώντας από την Τετάρτη, υπερψηφίσεις πάντως αναρωτιέμαι αν η αύξηση του κατώτατου